Ένα σκηνοτικό το οποίο για πάρα πολλούς οι οποίοι βρίσκονται στον δρόμο εκείνη την ώρα το βλέπετε και τώρα εσείς στα πλάνα μας. Είναι εδώ έξω από τον Αλφα Κύπρου οι συγκεκριμένες εικόνες. Δεν έβλεπες το ένα μέτρο μπροστά σου. Λοιπόν, να πάμε να μας πει για αυτό το φαινόμενο η μετεωρολογική λειτουργός, την κυρία Λοΐζου, την οποία έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, κυρία Λοΐζου. Καλημέρα και σε εσάς. Δεν ξέρω ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή, να με βοηθήσετε, αλλά πού οφείλεται όλη αυτή η ομίχλη? Κοιτάξτε, οι συνθήκες των τελευταίων ημερών είχαν σαν αποτελέσμα να έχουμε και σήμερα το πρωί τέτοιου είδους φαινόμενα. Σήμερα κάπως πιο έντονο, θα έλεγα. Αυτό οφείλεται σε δύο γεγονότα. Το πρώτο είναι ότι τις τελευταίες μέρες, λόγω και των αντικυκλονικών συνθήκων που υπάρχουν στην περιοχή της ευρύτερης Ανατολικής Μεσογείου, η οποία σε χειμερινές περιόδους, σαν αποτέλεσμα τη νύχτα να έχουμε αρκετή, έχουμε ομίχλη κυρίως ακτινοβολίας. Και ο δεύτερος κύριος λόγος είναι ότι, όπως θα έχετε αντιληφθεί, τις τελευταίες μέρες έχουμε αραιή σκόνη στην ατμόσφαιρα. Επομένως, αυτοί οι δύο παράγοντες, σύν το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε αρκετά εξασθενημένους ανέμους, είχε σαν αποτέλεσμα και η σημερινή ημέρα να ξημερώσει με συνθήκες ομίχλης, κυρίως σε περιοχές του εσωτερικού και κάπως πιο αραιής ομίχλης σε περιοχές των ανατολικών και νοτιοανατολικών παραλίων. Αυτό το φαινόμενο είναι πολύ πιθανό να επαναληφθεί και απόψε, ξημερώματα της αυριανής ημέρας δηλαδή. Επομένως και πάλι σε παρόμοιες περιοχές, δηλαδή σε περιοχές του εσωτερικού και των ανατολικών νοτιοανατολικών παραλίων. Μάλιστα. Συνεχίζει πάντως μέχρι και αυτή την ώρα, όπως με ενημερώνουν οι συνάδελφοι, βεβαίως σε πολύ καλύτερη κατάσταση είναι. Όσο προχωρεί η ημέρα, θεωρώ ότι σε μία με ανάμιση ώρα το πιο πολύ θα έχει διαλυθεί αρκετά το φαινόμενο αυτό. Εμείς να πούμε στους οδηγούς να είναι εννοείται πολύ προσεκτικοί, χαμηλές ταχύτητες. Γιατί είναι, ξέρετε, κάποιες φορές είναι μια μικρή απροσεξία, δεν θέλει και πολύ. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ακριβώς. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κυρία Λοΐζου. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Θα σας